όλα αυτά γίνανε και το συνδέω, ναι, με τη δράση που είχαμε τελευταία. Σαφώς καταγγέλλω συνδικαλιστική δίωξη. Άλλωστε, γιατί μόνον η δική μου σύμβαση να μην ανανεωθεί. Και να πούμε και το εξής. Στο παρελθόν έχει ξαναγίνει αυτό. Όπως καταλαβαίνετε και ακούσατε στα αιτήματα, έχουμε την απομάκρυση άλλων 8 συναδέλφων, έτσι χωρίς αιτία, ανέτεια, χωρίς να τους δώσει κάποιος μια απάντηση γιατί δεν ανανεώθηκε η σύμβασή τους. Μάλιστα, κάποιοι από τους συναδέλφους ήταν εδώ 30-32 χρόνια κτλ. Να πω ότι αυτό που στιγμάτιζε εκείνες τις απολύσεις ήταν και ένας συνάδελφος που ήθελε 8 μήνες για να βγει στη σύνταξη. Σήμερα είμαστε εδώ πέρα για να διαδηλώσουμε ενάντια σε μια άδικη απόλαση ενός συναδέλφου μας, εργαζόμενου, ενός συνδικαλιστή. Είναι μια απόλυση η οποία δεν έρχεται από το πουθενά. Και ακόμα και εδώ και μέσα στα πανεπιστήμια έχουμε την εφαρμογή του εντεργοτικού νόμου Χατζηδάκη. Ένας νόμος ο οποίος προσπαθεί να συμπιέσει ακόμα περισσότερο τα εργασιακά δικαιώματα και να βάλει στο χέρι του εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Δεν θα το επιτρέψουμε, δεν θα επιτρέψουμε αυτή η απόλυση να προχωρήσει, δεν θα επιτρέψουμε την εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη. Αυτός ο εντεργατικός νόμος θα μείνει στα χαρτιά. Είμαστε εδώ πέρα μέχρι να πάρουν τον συνάδελφό μας πίσω. Το τελευταίο διάστημα γίνεται η χαρά των εργολάβων σε όλο το δημόσιο. Το βλέπουμε απ' άκρη σ' άκρη με την πρόφαση του κορονοϊού, με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Βλέπουμε εργολάβους να γεμίζουν τις τσέπες τους και τους εργαζόμενους να εξαθλιώνονται. Είναι απαράδεκτη η στάση της Πανεπιστημίου. Θεωρούμε ότι έπρεπε να σταθεί στο ύψος που πρέπει να είναι οι δάσκαλοι και όχι να βγαίνουν πίσω από τα πολιτικά συμφέροντα της εκάστοτε κυβέρνησης. Και σε αυτή τη στάση θα είμαστε σύσσωμοι όλοι οι εργαζόμενοι απέναντί τους. Καταγγέλουμε αυτή την πραγματικά πράξη, την οποία πια πάει να γίνει μία συνστακτική, μία τακτική όπου ουσιαστικά λένε το κεφάλι κάτω σε όποιον βγαίνει και διεκδικεί τα αυτονόητα. Και ποια είναι τα αυτονόητα? Είναι αυτά το να έχεις μισθό ο οποίος θα μπορείς να ζήσεις, μέσα στο χώρο δουλειάς να έχεις αυτά τα μέτρα τα οποία θα σε προφυλάσσουν. Εξάλλου, εμείς από τα νοσοκομεία βλέπουμε ότι τα εργατικά ατυχήματα τον τελευταίο καιρό έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και βέβαια εδώ θα πρέπει πραγματικά να δούμε και τη στάση της Βρετανίας, γιατί αν δεν θέλουν να πούν ότι τα έχουν κάνει πλακάκια με τους εργολάβους, θα πρέπει πραγματικά να βγουν και να πάρουν θέση και να πάρουν πίσω την άδικη απόλυση. Με αυτή την απόλυση άνοιξε κερκόπορτα γενικότερα για το συνδικαλισμό και την κατάλυση δημοκρατικών δικαιωμάτων. Βρισκόμαστε εδώ για αυτό το λόγο. Φαίνεται ότι πλέον η εργοδοσία πάσης φύσεως έχει αέρα στα πανιά της για να μπορέσει να προχωρήσει σε απολύσεις πρωτοπόρων συνδικαλιστών. Είναι στο χέρι της εργατικής τάξης, όπως έχει δείξει το παρελθόν με τους αγώνες της, να κόψει αυτά τα πανιά, να σταματήσει αυτή τη φόρα που έχει δείξει η κυβέρνηση, η εργοδοσία, αλλά και οι άνθρωποι τους μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα, που δεν σηκώνουν κουβέντα για τέτοια ζητήματα.